Αν εξαιρέσει κανείς τα ξενόγλωσσα βιβλία που οι τιμές τους παραμένουν υψηλές, τα άλλα σχολικά είδη οι τιμές παραμένουν στάσιμες και σε πολλές περιπτώσεις πιο κάτω και από τα προηγούμενα έτη. Με 60 έως 70 ευρώ μπορεί να γεμίσει η τσάντα του μαθητή. Καταρχήν να ευχηθώ καλή σχολική σεζόν στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, φροντιστές και ιδιαίτερα στους γονείς καλό κουράγιο. Το κουράγιο απευθύνεται στους γονείς για την, και έχοντας την συγκατανόησή μου, μας των βιβλιοπολών, λόγω της κρίσης που διανύουμε. Σε αυτό επάνω έχουμε προσαρμοστεί, έχουμε αναπροσαρμόσει τιμές, άσχετα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ναι. Ας πούμε, στα ξενόγλωσσα βιβλία δεν είναι στο χέρι μας, έτσι. Είναι μία μάστιγα, που τονίζω κάθε χρόνο και δεν μπορούμε ούτε και εμείς να κάνουμε τίποτα σαν βιβλιοπόλες. Αυτό οφείλεται στα μεγάλα καρτέλ και το ξέρουν, είναι γνωστό, έχουν γίνει δημοσιεύσεις και εγώ ίδιος το έχω τονίσει και στην περσινή σεζόν. Δυστυχώς εκεί δεν γίνεται τίποτα. Στα υπόλοιπα είδη, όλα τα υπόλοιπα είδη, αν οι τιμές είναι, μπορώ να πω, ακόμα καλύτερες και από πέρσι, με τη συγκατανόηση, είπαμε πάντα, των βιβλιοπολών. Εκεί είναι πιο διαλλακτική η εισαγωγή, γιατί όλα τα είδη, δυστυχώς, είναι εισαγόμενα. Εκτός λίγων ειδών που είναι κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Η κίνηση έχει ξεκινήσει, μπορώ να πω, σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ο κόσμος είναι πιο προσεκτικός στις αγορές του, προφανώς κάνει έρευνα αγοράς και προβαίνει στις αγορές του. Δεν έχω εντοπίσει κάτι που να διαφοροποιεί, ας πούμε, την περσινή σεζόν με τη φετινή. Όλα κυλούν ορμαλά. Επάρκεια υπάρχει, κανονικά δηλαδή κινείται η αγορά στο χώρο μας, έτσι. Για να γεμίσει τη σάκα του, ένα. Για να σάκα του, σάκα δεν υπάρχει τώρα, τώρα έχουμε σακουβαγιάζα. Τώρα έχουμε σακουβαγιάζα, πώς, ναι. Πόσα περίπου ευρώ πρέπει να διαθέσει ένας πατέρας? Εξαρτάται την ηλικία, ας πούμε, έτσι. Ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει ο λογαριασμός, παίρνοντας το σακίδιό του και τα υπόλοιπα, κατόπιν βέβαια προτάσεων των νηπιαγωγών που προτείνουν πολλά είδη στα παιδιά. Πιστεύω ότι με 60-70 ευρώ καλύπτεται άνετα. Τώρα, ως προς το δημοτικό. Στο δημοτικό επήλθε ένας πανικός γύρω από τα βιβλία του οργανισμού και προσέτρεξαν πολλοί γονείς να πάρουν τα βιβλία από το εμπόριο, έτσι, γιατί τα μέσα ενημέρωσης συνεχώς διατυμπάνιζαν ότι δεν υπάρχουν βιβλία. Εμείς είχαμε βιβλία οργανισμού από τη θερινή σεζόν, δηλαδή είχαμε προλάβει, είχαμε πάρει και μπορούσαμε να πούμε ότι καλύπταμε το 70-75% των τίτλων σαν πρώτη διάθεση. Και θα ακολουθήσει η δεύτερη διάθεση των υπολείπων τίτλων από την επόμενη εβδομάδα. Αυτό επιβάρυνε κάποιες οικογένειες τον οικονομικό κορβανά, ας πούμε, έτσι. Τα παιδιά του Δημοτικού, αν προβούνε και σε αγορές φροντιστηριακών βιβλίων, βιβλίων βοηθημάτων, σίγουρα ανεβαίνει ο λογαριασμός. Πιστεύω ότι και εκεί ένα 60-70 ευρώ με μία τσάντα κάποιας κατηγορίας καλύπτεται. Κύριε Τασόπουλε, εξαρτάται τι ζητάς, έτσι. Σε άλλους χώρους εκτός βιβλιοπωλείων γίνονται τερατώδη πράγματα. Παραδείγματος χάρη, το χαρτικό που πουλάνε, το τετράδιο με εξευτελιστικές τιμές, δεν είναι τετράδιο και δεν ξέρουμε τι, από τι υλικά κατασκευάζεται και αν κατά πόσο είναι υγιεινή. Ναι, σαφώς είναι και επικίνδυνα. Όταν πουλάνε τετράδιο 18 λεπτά, ας πούμε 50 άπλο, κάποιοι χώροι, εκτός βιβλιοπωλείων πάντα, κάτι συμβαίνει. Τι είναι αυτό? Είναι εγκεκριμένο το υλικό που κατασκευάζεται? Δεν το ξέρουμε, ας πούμε. Εκεί σε αυτούς τους χώρους παραπλανούνται πάρα πολύ, προβαίνουν σε αυτές τις αγορές και μετά από κάποιο
μικρό χρονικό διάστημα επισκέπτονται τα βιβλιοπωλεία για να πληρώσουν αυτή τη ζημιά που έχουν πάθει ήδη. Εύχομαι και πάλι καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά μας, στους εκπαιδευτικούς, στους φροντιστές, στους γονείς και υγεία.